Πάμε τώρα να ακούσουμε, τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα έχουν, λέει, αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Και αυτό με την αφορμή για την 48χρονη που υπέστη τη θρόμβωση με τον Johnson & Johnson, καθώς όπως λέει και η αδερφή της, είχε κάποια κινητικά προβλήματα η γυναίκα, αλλά δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας πέρα από αυτά τα κινητικά προβλήματα. Άρα αυτό δικαιολογούν αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η δικαιολογία. Αυτή είναι η δικαιολογία ότι επειδή έχει κινητικό πρόβλημα, υπάρχει ο κίνδυνος θρόμβωσης. Ναι, γιατί δεν μπορούν να κουνηθούν, λέει πολύ. Δεν μπορούν να κουνηθούν πολύ και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται θρομβώσεις. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τι λέει. Φορές με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Και αυτή η γυναίκα, εάν δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, αυτό λέει ο πολύς ο κόσμος. Αν δεν είχε κάνει το εμβόλιο, αυτά που τραβάνε τώρα δεν θα τα είχε παρουσιάσει. Κύριε Χασαποπούλε, μου επιτρέπετε, ειδικά το παράδειγμα της συμπολίτησάς μας, την οποία έχουμε περαστικά ολόψυχα, είναι χαρακτηριστικό. Ένας άνθρωπος με μειωμένη κινητικότητα, με κινητικά προβλήματα, είναι βασικός υποψήφιος για να κάνει θρομβώσεις. Έχει δηλαδή πολύ αυξημένο κίνδυνο να κάνει θρομβώσεις από μόνος του, έτσι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο, να σας το πω έτσι, το αίμα μου κινείται καλά από τις φλέβες μου και επιστρέφει στην καρδιά, είναι μέσα από τη σύσπαση των μυών. Έτσι. Άρα όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Γιατί για δεν αφήσατε τη γυναίκα να κάνει το εμβόλιο? Γιατί δεν το λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους τότε? Γιατί δεν λέτε? Να βγείτε να βγουν και να πούν υπεύθυνα όσοι έχουν κινητικά προβλήματα, έχουν αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων και προσέξτε συγκεκριμένα εμβόλια. Γιατί το λέμε αυτό? Κύριε Χασαποπούλε, με συγχωρείτε λίγο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Βεβαίως. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί λόγω των μειωμένων κινητικών δεξιοτήτων της συμπολίτησάς μας, ανεξαρτήτως του εμβολίου. Από την τώρα εμπειρία παγκοσμίως, που είναι περίπου 110 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, έτσι, της Άστρα, και περίπου 400 τέτοια περιστατικά, δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου. Δεν έχουμε βρει δηλαδή ότι αν πάσχεις από το τάδε νόσημα ή έχεις αυτό τον παράγοντα κινδύνου, δεν πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Κύριε Βασιλακόπουλε, το αποκλείεται. Για να αποδώσουμε, συγγνώμη κυρία Βουλγαρή, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να σας θέσω ερωτήματα που θέτει ο κόσμος. Μισό λεπτάκι. Το αποκλείεται εσείς να έχει γίνει από το εμβόλιο, γιατί συνέχεια ακούμε ότι αποκλείεται και αποκλείεται. Αλλά παρατηρούμε 40-48 χρόνια να είναι στο νοσοκομείο. Κυρία Βουλγαρή, είπα ότι πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχέστατα η συγκεκριμένη περίπτωση, να δούμε αν έγινε με αυτόν τον μηχανισμό. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν λέω ότι το εμβόλιο δεν κάνει αυτές τις σπάνιες επιπλοκές. Λέω ότι πολύ συχνά μετά από εμβόλια θα δούμε θρομβώσεις. Ναι. Γιατί δυστυχώς η θρόμβωση είναι κάτι συχνό. Δεν σημαίνει ότι όλες οι θρομβώσεις που θα δούμε μετά το εμβόλιο οφείλονται στο εμβόλιο. Για κάποιες σπάνιες με μια συχνότητα περίπου 1/150 με 200.000 θα φταίει το εμβόλιο. Για τις υπόλοιπες δεν θα φταίει το εμβόλιο. Αυτό.